Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Συγκεκριμένα, η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη, η οποία ήταν ασφυκτικά γεμάτη από τον εμπορικό κόσμο της πόλης, θεσμικούς παράγοντες, εκπροσώπους φορέων αλλά και απλούς πολίτες. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, Χρήστος Μπλουγούρας. Η κύριε Περικλής Βασιλός. Η Ιερακλής Μπλουγούρας. Μαζέρης Δελοκώστας. Και Χρήστος Καλέας. Με το έργο τους συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε το αποτύπωμα του Εμπορικού Συλλόγου να είναι σήμερα πολύ βαθύ και να βρισκόμαστε συνδικαλιστικά πολύ ψηλά στην αξιολόγηση της πανελλήνιας οργάνωσης. Τους τιμούμε ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, αναγνωρίζοντας την αξία που έχουν δώσει με τους αγώνες τους. Προσωπικά, ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα τυχερός που έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ και να συνεργάζομαι μαζί τους. Ωστόσο, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, βλέποντάς σας, θα σας έλεγα ότι θα ένα κίνητρο παραπάνω για την συνεχεία να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όπως και εσείς. Φαίνεται από το πρόσωπά σας και την ενέργειά σας ότι εκτός από τα δύσκολα που έχει η ανασχόληση με τον εμπορικό συνεταιρισμό, έχει και τα καλά. Κάνει καλό στην υγεία. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια ακολούθησε μέσα σε κλίμα συγκίνησης η βράβευση των 4 πρώην πρόεδρων του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και την προσφορά τους τόσο στον Εμπορικό Σύλλογο όσο και στα κοινά της πόλης. Ανέλαβα για 25 χρόνια τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου όταν ήταν στα Σπάρακα, να μπορεί να πει κανείς, και κάναμε έναν τεράστιο αγώνα, γιατί μέσα από αυτό τον αγώνα πετύχαμε, όπως είπε η μέσα ανακοινώσεις, Σοφία, ένα σκληρότατο αγώνα με άλλες πόλεις και αντίπαλες πόλεις για να εγκαταστήσουμε τα ΤΕΦΑ με χιλιάδες φοιτητές για να φέρουμε στα Τρίκαλα το τελωνείο και να κάνουμε τη δική μας τράπεζα, την Συγκριστική Τράπεζα. Από ό,τι διαπιστώνεσαι εδώ, ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων που γιορτάζουμε σήμερα έχει ίδρυση 1908. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων είναι η ίδρυσή του, προϋπήρχε από το 1884. Όταν ο Δήμος Τρικαίων ζήτησε από την κυβέρνηση τότε και με βασιλικό διάταγμα έγινε η Εμποροπανήγυρη Τρικάλων, η οποία στηρίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων. Αυτό σημαίνει, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι δημιουργείται από τη στήρα το παλιότερο Εμπορικό Σύλλογο στη χώρα μας. Αυτό μας δίνει και το δικαίωμα, αν θέλετε, και την υποχρέωση να συμβάλλουμε ώστε να αποτυπώσουμε αυτή την ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου με ένα ιδιαίτερο λεύκομα που ελπίζω να είμαι γερός, ούτως ώστε τα επόμενα 2 χρόνια να το υλοποιήσουμε για να μείνει, γιατί πραγματικά τέτοιοι εμπορικοί σύλλογοι και τόσων χρονών δεν είναι πάρα πολύ, όμως δείχνουν και την ιστορία της χώρας μας, πατέρα. Γιατί πιστεύω πάντα ότι το εμπόριο έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδρομή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Θεωρώ ότι θα παίξει και στο μέλλον, άσχετα αν περνάμε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα,